Άλλο ένα ρεκόρ αριστεία. Η Μαξίμου ΑΕ διπλασίασε μέσα σε τρία χρόνια του μετακλητού υπαλλήλου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών. 1.790 οι μετακλητοί υπάλληλοι τον Ιούλιο του 2019. 3.483 οι μετακλητοί υπάλληλοι τον Ιούλιο του 2022. Διορίζουν κάθε δύο μέρε τρία γαλάζια παιδιά. Αυτοί που εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό στο όνομα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αριστείας. Αυτοί που έκαναν χαμό στα μίντια για τους μετακλητούς του ΣΥΡΙΖΑ. Διορίζουν με κατά 70% αυξημένο μισθό σε σχέση με το 2019 και βασικό προσόν το απολυτήριο λυκείου. Ενώ το 2019 για το 90% των μετακλητών υπαλλήλων χρειαζόταν πτυχίο πανεπιστημίου. Γαλάζια στρατιά μετακλητών, Golden Boy στη δημόσια διοίκηση και τις ΔΕΚΟ. Πάρτι 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ απευθείας αναθέσεων. Αδιαφάνεια στην κατανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν είναι απλά πρόκληση, δεν είναι απλά αλαζονία, είναι η επιτομή της καθεστοτική συμπεριφορά μια επικίνδυνη κυβέρνηση που οδηγεί του πολίτε στη φτωχοποίηση και στο οικονομικό περιθώριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεσμεύεται ότι η Ελλάδα θα κυβερνηθεί με αξιοκρατία, διαφάνεια, χωρί κομματικού στρατού, χωρί ανίκανου κομματικά εκλεκτού σε θέσει ευθύνη.